Μου είχαν έτσι ο Καραπουλίδης, καινούριος στο Δήμο. Έμαθα για το θέμα, δεν ήξερα ότι υπήρχε τέτοιο πρόβλημα. Μάθαμε το θέμα από κάποιες διαμαρτυρίες ουσιαστικά δικές σας. Όσο το ψάξαμε στο θέμα των συμβάσεων, δεν έχει υπογραφεί κάποια σύμβαση. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει θέμα στο κομμάτι του πώς μπορεί να δικαιολογηθούν κάποια χρήματα. Μιλήσαμε έτσι και με τους υπόλοιπους συναδέλφους που άπτονται του θέματος και είναι και σχετικά ενδιαφερόμενοι. Δεν νομίζω να υπάρχει θέμα, τρόπος μάλλον να λυθεί οικονομικά το θέμα. Διότι δεν μπορούν να δικαιολογηθούν τα έξοδα. Αυτό που θα συζητήσουμε μαζί σήμερα και να δούμε, θα μεταφέρω εγώ και στους κάποιους συναδέλφους στο Δήμο, είναι τι λύσεις προτείνετε εσείς και να σου πω και από τη μεριά μου μια λύση η οποία σκέφτηκα, αν μπορεί αυτή να γίνει σεβαστή από εσάς, αν την έχουμε. Μα κάθε μήνα θα πούνε, θα πούνε. Και πώς θα πούνε, γιατί δεν έχει υπογράψει σύμβαση. Εγώ λάβω διάφορα. Αλλά έχουν υπογραφεί, έχουμε τα νόμιμα παραστατικά, δικαιολογούμε τα έξοδά μας. Το Σεπτέμβριο του 2013, μας είχαν ειδοποιήσει να πάμε στη δουλειά σαν καθαρίστριες στα δημοτικά, στα νηπιαγωγεία και στα λύκεια και στα γυμνάσια. Άλλες πήγαμε από 25 Αυγούστου, άλλες πήγαμε από 1 Σεπτεμβρίου. Τελικά δεν έχουμε πληρωθεί το 13 το Σεπτέμβριο. Δεν έχουμε πληρωθεί, ούτε ένσημο πήραμε, ούτε πληρωθήκαμε. Μιλήσαμε με τον κύριο Ζαμαλίδη, τον Δήμαρχο, και με τον κύριο Καραφουλίδη και μας είπαν να προτείνουμε κάποια, αν έχουμε κάποιες προτάσεις. Εμείς έχουμε προτάσεις. Ναι. Θα τις πούμε σήμερα, θα δούμε τι θα γίνει. Αυτά τα κορίτσια που μπόρεσα να βρω είναι γύρω στα 25, αλλά είμαστε 25, αλλά είναι και άλλα, και άλλες καθαρίστες. Είμαστε στο σχολικό τροχονόμενο ότι έχουμε ένα θεσμό που λένε ότι είμαστε... Αυτό που τέλος πάντων υπήρχε πάντα το πρόβλημα, νομίζω, εξακολουθεί να υφίσταται, έτσι. Εξακολουθεί να είναι, ότι δεν είμαστε εργαζόμενοι, είμαστε εργαζόμενοι. Εμείς πάμε κανονικά στη δουλειά μας. Εγώ έχω 14 χρόνια στη δουλειά, άλλες έχουν 16. Και έχουμε κάνει ένα δικαστήριο τώρα που περιμένουμε την απόφαση. Συνεχίζετε κανονικά, τη δουλειά σας. Βεβαίως, κανονικά. Ξεκινήσατε όμως από εθελόντρες, έτσι δεν είναι? Ξεκινήσαμε από εθελόντρες, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε 14 χρόνια εθελόντρες και 16. Πληρωνόμαστε για τη δουλειά. Πηγαίνουμε κάθε. Δηλαδή είμαστε στην ώρα μας στη δουλειά. Δεν μπορούμε να είμαστε εθελόντρες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα να πληρώνει. Πού είναι ο υπεύθυνος για εσάς? Που έρχονται τα χρήματά μας στο Δήμο και ο Δήμος μας. Εντάξει, είμαστε. Είναι. Τώρα έχω ένα ραντεβού. Έχω κανονίσει ένα ραντεβού μετά το Πάσχα με τον Υπουργό Εσωτερικών και θα κάνουμε μια συνάντηση με κι άλλοι Προέδροι. Θα συναντηθούμε με. Καταγγελίες είναι πάρα πολλές και εύκολα γίνονται και όλοι τι θέματα. Έχουμε μια πρώτη συνάντηση σχετικά με ένα θέμα που δημιουργήθηκε με τις καθαρίστριες από την προηγούμενη σχολική χρονιά. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση η οποία ανακαλύπτει και το Δήμο και τις καθαρίστριες. Θα ενημερωθούμε πλήρως από το θέμα, όλες τις πληροφορίες που μπορούμε να συλλέξουμε και να δούμε πώς μπορούμε να διεκπαιρεωθεί το θέμα. Με τη βοήθεια. Αφορά το θέμα των πληρωμών, έτσι δεν είναι? Ναι, δουλέψανε ένα μήνα χωρίς σύμβαση. Αναγκαστικά έγινε αυτό και τώρα να δούμε πώς μπορούμε να διευθετήσουμε το θέμα. Θα βρεθεί μια λύση οπωσδήποτε. Φαντάζομαι πως ναι, σε συνεννόηση και με τον Δήμαρχο υπάρχει έτσι. Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Έχουμε ήδη μιλήσει για το θέμα. Ήδη ο Δήμαρχος είναι θετικός, οπότε θα διευθετηθεί και από εσάς από εκεί και μετά. Ναι, να δούμε πώς μπορούμε να το λύσουμε όμως το θέμα και σε θεσμικό επίπεδο και να εξυπηρετηθούν και οι άνθρωποι οι οποίοι δουλέψαν ουσιαστικά. Και δικαιούνται. Η υπόθεση είναι ότι εσείς καλεστήκατε να δουλέψετε αυτό που αναλαμβάνουμε, τι χαρτιά έχω, τι προβλεπόταν να γίνει, τι έγινε και στο διατάφτα πώς θα λύσουμε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε.